Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Δεν έχω δει περισσότερο κόσμο εγώ. Τόσα χρόνια που είχα κάποια σχέση με το Φεστιβάλ των Φιλίππων ή με κάποια άλλα θέατρα από την Αθήνα. Και πιστεύω ότι και ελπίζω ότι αυτό είναι δηλωτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή πανελλήνια για το εθνικό θέατρο. Την αβαρχίδα του ελληνικού πολιτισμού, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό είναι που ορίζει το πνεύμα και το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο θεατρικός πολιτισμός αυτή τη στιγμή. Από πέρυσι με τον Σωτήρη Χατζάκη το εθνικό θέατρο έχει μπει σε μια καινούργια τροχιά, έχει αναπτύξει μια καινούργια πολιτική που σημαίνει περισσότερο πολιτισμό, περισσότερα έργα, περισσότεροι ηθοποιοί και συνεργάτες, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη δυναμική παρέμβαση στην ελληνική ζωή, είτε αυτό αφορά τα ακριτικά νησιά, είτε αφορά την ακριτική Ελλάδα, είτε αφορά τις ασθενείς τάξεις των Ελλήνων πολιτών, με σχηματισμούς και σχέδια που αφορούν ακόμη και τους ασθενείς στα νοσοκομεία. Είναι μια πολύ μεγάλη βεντάλια πάνω στην οποία πατάμε για να δώσουμε το στίγμα ενός καινούριου εθνικού που δεν περιφρονεί τίποτα, που ανοίγει τις πόρτες και δέχεται τους καλλιτέχνες πιστεύοντας ότι το δικαίωμα του κάθε καλλιτέχνη είναι τουλάχιστον μια παράστασή του στους ανθρώπους του Εθνικού Θεάτρου. Να δείξει τη δουλειά του, να δείξει την ικανότητά του. Θέλω να πιστεύω ότι ο Σωτήρης Χατζάκης και όλοι εμείς που είμαστε κοντά του και συνεργαζόμαστε μαζί του σε αυτή την καταπληκτική περιπέτεια, ότι θα το τηρήσουμε αυτό, όσες επιθέσεις και αν δεχθούμε, όσο πόλεμο και αν υφίσταται το Εθνικό Θέατρο. Σας φέρνουμε τους βατράχους, θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράσταση. Ήδη από τις πρόβες έχει βγει η βρώμα, όπως λέμε, ότι είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Είναι ένας όγκος δουλειάς σε επίπεδο σκηνικών, κοστούμιών, θειάσου. Το εθνικό πραγματικά δεν δίστασε να περάσει τους προϋπολογισμούς του για να ολοκληρώσει το όραμα που είχε ο Γιάννης ο Κακλέας, ένας από τους πιο δημιουργικούς και επιθετικούς σκηνοθέτες της γενιάς του και του ελληνικού θεάτρου. Και θα δείτε ότι συγκεντρώσαμε την αφρόκρεμα του ελληνικού θεάτρου, τον Μανώλη Παντελιντάκη, την Εύα Νάθαινα, τον σπουδαίο Σταύρο Γασπαράτο που δεν είναι εδώ, τον... Στη μουσική, λέω, ναι. Ναι, στη μουσική. Έναν από τους καλύτερους χορογράφους, κινησιολόγους που έχουμε στην ελληνική σκηνή αυτά τα χρόνια. Την Μελίνα την Παιωνίδου, τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Παιωνίδου που είναι στη διδασκαλία των τραγουδιών και είναι η βάση του Εθνικού Θεάτρου σε όλες τις παραγωγές του και τις παραστάσεις του. Και βέβαια τον Σάκη τον Μπυρμπίλη, τον μεγάλο μας φωτιστή, έναν από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους στο ελληνικό θέατρο. Ένα απίστευτο ταλέντο. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ότι είναι τόσο μεγάλο ταλέντο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Λοιπόν, και βέβαια ένα θείασο που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που την εξέλιξή του την παρακολουθούμε όλοι, μέχρι τον Φάνη Μουρατίδη, που είναι αυτή η καταπληκτική γενιά που ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και κατακτά την Αθήνα εδώ και χρόνια, και τον Πάνο τον Βλάχο, που είναι η νέα γενιά των πρωταγωνιστών, που τον καλωσορίζουμε και στο αρχαιοδράμα και στην Επίδαυρο που θα τον έχουμε. Και βέβαια το Γιάννη Ζουγανέλη, αυτήν την μοναδική περσόνα, αυτόν τον καταπληκτικό καλλιτέχνη που έχουμε μαζί μας και μάλιστα στο ρόλο του Εσχύλου. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζουγανέλη? Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι είναι μαζί μας για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Παπούλια, την Ευελίνα Παπούλια στο Εθνικό Θέατρο, σε αυτήν την... Δεν είναι η πρώτη. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη νέα διεύθυνση. Και σε αυτή την παράσταση, με ένα ιδιαίτερο πράγμα που έχει φτιάξει ο Γιάννης Κακλέας πάνω στη δυναμική της και το ταλέντο της. Και γενικά όλο τον κόσμο που βλέπω εδώ, που έχει την κυρία Πάουλα Μιλωνά, από την νεότερη γενιά των ηθοποιών,
Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και να ξέρετε ότι το Εθνικό είναι μια πολύ ζεστή αγκαλιά στην Αγίου Κωνσταντίνου. Δέχεται όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους, είτε κατάγονται από εδώ είτε από οπουδήποτε αλλού, να το ξέρετε αυτό. Και δώστε κι εσείς τη δική σας δυναμική, γιατί ξέρω πόσο επηρεάζεται την τοπική κοινωνία και όλο τον περιβάλλοντα χώρο, στο να είναι οι Βάτραχοι όπως τους αξίζει, γεμάτη κόσμο, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ.